Σεξισμός, οικονομία και κοινωνική πολιτική έσβησαν από τον προεκλογικό χάρτη της Τουρκίας στα εθνικά θέματα. Αυτά που μέχρι πριν από μερικούς μήνες μονοπολούσαν το ενδιαφέρον και δημιουργούσαν κομματική πόλωση. Μια προεκλογική που άρχισε τον περασμένο Σεπτέμβριο, κάπως έτσι. Αν δεν προέκυπτε ο σεισμός, θα εξελισσόταν κάπως έτσι. Και θα κατέληγε κάπως έτσι. Maraş'ın tamamının açılması lazım. Niye sahili açıyorlar? Niye tamamını açmıyorlar? De şunu unutmayın. Gerekirse Ayşe yeniden tatile çıkacak ve Kıbrıs Türk'tür. Τα φωνικά ρίχτερ της 6ης Φεβρουαρίου άλλαξαν την ατζέντα και οι δύο βασικοί μονομάχοι αυτόματα έβαλαν σε πρώτο πλάνο αυτά που τους χωρίζουν, αφήνοντας στο περιθώριο αυτά που τους ενώνουν. Τρεις εβδομάδες αφότου εξαγγελθήκαν επισήμως οι τουρκικές εκλογές, Ερντογάν και Κιλιτσντάρογλου δεν είπαν ούτε λέξη δημοσίως για τα ελληνοτουρκικά και το κυπριακό. Ούτε όταν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισκέφθηκε τις οικογένειες των θυμάτων στα κατεχόμενα, ούτε όταν ο Τούρκος πρόεδρος αποφάσισε να αλλάξει στάση απέναντι στην Ελλάδα. Η σιωπή τους προκαλεί μεγάλη έκπληξη, αφού μέχρι πριν από δύο μήνες οι πράξεις και τα λόγια τους προμήνυαν ως μονόδρομο μια μονοθεματική προεκλογική εθνικού φανατισμού. Τώρα υπόσχονται να ξαναχτίζουν τις πόλεις που καταστράφηκαν. Μια έκταση 110.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων, δηλαδή το 14% της συνολικής έκτασης της χώρας, σχεδόν 12 φορές η Κύπρος. Εν τούτης, οι δύο βασικοί υποψήφοι βρίσκουν χώρο και χρόνο για προσωπικές επιθέσεις. Kimse set vuramayacaktır. Bizzat kendi ifadeleriyle bir kumar masası olan, birbirlerine pusu kuran, kavgadan, kaostan ve istikrarsızlıktan başka hiçbir vaatleri olmayan yedili koalisyon kesin bir yenilgiye uğrayıp οι κορώνες Ερντογάν φαίνεται ότι ακόμη δεν πιάνουν τόπο, καθώς οι δημοσκοπήσεις εξακολουθούν να δίνουν προβάδισμα στον υποψήφιο της αντιπολίτευσης. Bütün komşularımız büyüyor, biz küçülüyoruz. Bütün devletler büyüyor, biz küçülüyoruz. Olmaz. Beraber olacağız. Birlikte olacağız. Kavgayı bitireceğiz ve Türkiye kanatlarını ufka doğru, geleceğe doğru açacak. Güzel, güzel bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Με στόχο τη διεύρυνση της συμμαχίας, ο Κιλιτσντάρογλου συνάντησε απόψε τον έδωρο υποψήφιο για την Προεδρία, Μουχαρέμ Ίντσε. Οι δύο δεν κατέληξαν σε συγκεκριμένη απόφαση, μόλον ότι συμφώνησαν ως προς την ανάγκη εκλογικής ανατροπής του Ερντογάν. Εάν ο Ίντσε αποσύρει, τότε οι υποψηφιότητες θα είναι 3 με 3 το Σινάν Οάν, ως εκλεκτός 4 μικρών ακροδεξιών κομμάτων. Τον Ερντογάν στηρίζει ο επίσης ακραίος εθνικιστής Μουσταφάντες Τίρτσι του κόμματος Μεγάλης Ένωσης. Από το λόγο της Αξενέρ τώρα, ο βουλευτής Γιαβούζα Γιαρίολου παραιτήθηκε από το Αιγυπαρτία αφού διαφωνεί με τη στήριξη του Κιλιτσντάρογλου, χωρίς για την ώρα να στηρίζει ανοιχτά τον Ερντογάν.